με την τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του κυρίου Γιάννη Δραγασάκη, για 15 λεπτά, κύριε Αντιπρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ομιλία μου μετά από όσα ακούσαμε ίσως είναι και περιττή. Εμείς σας καλούμε να δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για να μην έχουμε αυτή την παλινόφθωση που περιέγραψε ο κύριος Βορύδης. Για να μην επιστρέψουμε στο σκοταδισμό που καταδικάζει όχι έργα αλλά απόψεις και ιδέες. Όλα τα άλλα νομίζω είναι περιττά. Το αίτημα λοιπόν για τη συζήτηση για ψήφο εμπιστοσύνης υπερβαίνει, έχει υπερβεί ήδη τους λόγους και τις αιτίες που την προκάλεσαν. Υπερβαίνει τις ανάγκες μιας κοινοβουλευτικής αριθμητικής, όπως προσπάθησε να ξανά εδώ να αναλύσει ο κ. Βορύδης, δεδομένου ότι σε όλη την Ευρώπη γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κυβερνήσεις ανοχής, υπάρχουν κυβερνήσεις με λιγότερες από 151 ψήφους και με βάση τα αντίστοιχα συντάγματα και κανονισμούς μπορούν να υπάρξουν. Το γεγονός ότι εδώ ζητούμε την ψήφο εμπιστοσύνης με τον τρόπο που τη ζήτησε ο Πρωθυπουργός ακριβώς έχει ένα πολιτικό βάθος, ένα πολιτικό μήνυμα που αφορά όχι μόνο το παρόν αυτή της κυβέρνησης αλλά την προοπτική της. Η ψήφος εμπιστοσύνης, θέλω να πω, δεν αφορά μια ευκαιριακή πλειοψηφία με στόχο απλά και μόνο την παράταση της ζωής της κυβέρνησης για κάποιους μήνες, αλλά είναι η απαρχή μιας γενικότερης αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού με στόχο μια νέα προοδευτική πλειοψηφία, μια ευρεία συμπαράταξη που θα οργανώσει το σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης μέρας. Η συντηρητική αντιπολίτευση το καταλαβαίνει αυτό. Το αντιλαμβάνεται, φοβάται. Και γι' αυτό αντιπαλεύει αυτή την προοπτική με ιδεολογίες για συναλλαγές, για παζάρια, μιλά για πολιτικά ρετάλια, μιλά για γυρολόγους της πολιτικής, για κυβερνήσεις κουρελού και άλλα συναφή με τα οποία ανταγωνίζεται τη Χρυσή Αυγή. Απευθύνεται στα πιο απολύτικα πολιτικά, από πολιτική αποστρώματα της κοινωνίας, προσπαθεί να καλλιεργήσει μίσος και φανατισμό, διότι δεν έχει άλλο τρόπο να αντιμετωπίσει αυτή την κοινωνική και πολιτική δυναμική η οποία διαμορφώνεται στη χώρα. Η αλήθεια είναι, για να απαντήσω σε αυτά, ότι τα τελευταία χρόνια 16 βουλευτές, εάν δεν κάνω λάθος, άλλαξαν κοινωνιστική ομάδα. 16 βουλευτές. Κυρίως έφυγαν από το ποτάμι, την Ένωση Κεντρών και τους ΑΝΕΛ. Πού πήγαν? Όσοι δεν έμειναν ανεξάρτητοι πήγαν στη Νέα Δημοκρατία και στην ΚΙΝΑΛ. Άρα όλος αυτός ο εκχυδαϊσμός της πολιτικής που ακούσαμε χθες από τον κύριο Μητσοτάκη στρέφεται και ενάντια στο δικό του κόμμα. Διότι είναι αυταπάτη να πιστεύει κανείς ότι ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι η πολιτική είναι βρώμικο παιχνίδι μόνο από τη μία πλευρά. Γι' αυτό και αυτά τα οποία ελέγχθησαν και λέγονται είναι επικίνδυνα. Όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για τη δημοκρατία και τις προοπτικές της χώρας. Προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι εάν δεν αλλάξει η τακτική η Νέα Δημοκρατία, και δεν το βλέπω πιθανόν να αλλάξει, όποιος φεύγει από κάποιο κόμμα για να προσχωρήσει η Νέα Δημοκρατία θα λέγεται συνεργασία, θα λέγεται διεύρυνση. Όποιος προσχωρεί ή συνεργάζεται με το ΣΥΡΙΖΑ θα ονομάζεται συναλλαγή. Με αυτό θα ζήσουμε τους επόμενους μήνες και το επόμενο διάστημα. Πρώτη για μια τεράστια υποκρισία. Και θα ζήσουμε με αυτό διότι, όπως είπα από την αρχή, αυτό που ζούμε είναι μια δεύτερη φάση ανασύνθεσης του πολιτικού σκηνικού της χώρας με την πρώτη φάση να έχει συντελεστεί την περίοδο 2011-2012. Τότε οι διεργασίες μέσα στην κοινωνία αποτυπώθηκαν στις διπλές εκλογές του 2012 με την εμφάνιση πάρα πολλών κομμάτων. Σήμερα η νέα διάταξη των αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων γίνεται πια σε νέο πλαίσιο, όχι στον άξονα μνημόνιο-αντιμνημόνιο, αλλά στη βάση νέων αντιθέσεων, νέων διλημάτων και νέων διαχωριστικών γραμμών. Γι' αυτό και η έκβαση αυτή τη φορά των διεργασιών μπορεί να είναι και θα είναι διαφορετική. Το ερώτημα τώρα είναι ποια πολιτική δύναμη
και με ποιο πολιτικό σχέδιο θέλει και μπορεί να υπερασπιστεί την εργασία, το κοινωνικό κράτος, την προοπτική της νέας γενιάς, τα ευρύτερα συμφέροντα της χώρας μας με όρους όχι μιας περίκλης της χώρας που φοβάται τους πάντες ακόμα και τον εαυτό της, αλλά με όρους ενός νέου ρόλου της χώρας στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη ευρύτερα, ενός ρόλου ενεργητικού, θετικού στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, ειρηνικού και συνεργατικού. Στη διαδικασία λοιπόν αυτή που περιγράφω και που συντελείται ήδη, δοκιμάζεται η ιδεολογική συνοχή των κομμάτων, η ταυτότητά τους, η γύρωσή τους με την κοινωνία. Και επειδή και εμείς υπήρξαμε για πολλά χρόνια μικρό κόμμα, ίσως κάποια κόμματα τα οποία δεν έχουν ισχυρούς δεσμούς με την κοινωνία, δεν έχουν σαφή ταυτότητα, δεν έχουν συνοχή, ίσως να αποσυντεθούν ή και να διαλυθούν. Και κάποια άλλα μπορεί να εμφανιστούν. Από την άλλη πλευρά όμως, στο κέντρο αυτής της συνεργασίας είναι το γεγονός, το πραγματικό γεγονός, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύεται στο βασικό πόλο της κεντροαριστεράς, με την γεωγραφική έννοια του όρου, της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Είναι λοιπόν φυσικό ο ΣΥΡΙΖΑ να καθίσταται το επίκεντρο πολιτικών συνεργασιών, πολιτικών συμμαχιών με άλλες δυνάμεις και ενδεχομένως τέτοιες εξελίξεις εμείς τουλάχιστον επιδιώκουμε και με αφορμή τις δημοτικές και τις περιφερειακές εκλογές και τις ευρωεκλογές, αλλά δεν αποκλείεται κάποιες τέτοιες συμμαχίες να υπάρξουν και μετά τις εκλογές, αν μέχρι τότε δεν έχουν οριμάσει. Άρα μιλάμε για μία δυναμική η οποία έχει ξεκλειδωθεί, να το πω έτσι, και αυτό προκαλεί αναστάτωση, αν όχι και πανικό, και σε πολιτικές δυνάμεις και σε οικονομικά κέντρα. Εκείνο το οποίο εγώ θα ήθελα να πω είναι ότι πρόκειται για μια, δεν πρόκειται για τέχνασμα, δεν πρόκειται για κάποια μαγικά κόλπα που κάποιοι κάνουν είτε στη Βουλή είτε έξω από αυτή. Πρόκειται για μια δυναμική με κοινωνικά αίτια που αντιστοιχεί στις ανάγκες της κοινωνίας και γι' αυτό δεν θα μπορέσει να ανακοπεί. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το αίτημα για ψήφο εμπιστοσύνης δεν προέκυψε από κάποιο τέχνασμα όπως ελέγχθη, δεν οφείλεται σε κάποιο σικέ διαζύγιο, όπως επίσης εξηγήθηκε αναλυτικά πριν από τον κύριο Βορύδη. Η ανάγκη για να επιβεβαιωθεί η εμπιστοσύνη της βουλής προς την κυβέρνηση προέκυψε από ένα πάρα πολύ απλό γεγονός. Ότι η κυβέρνηση που είχαμε ήταν μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, σχηματίστηκε μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, με βασικό στόχο να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και ο στόχος αυτός ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Αυτή είναι η βασική αιτία η οποία προκάλεσε αυτή την ανάγκη. Βεβαίως θα μπορούσε ίσως να συνεχιστεί η προηγούμενη πλειοψηφία αν ο εταίρος, ο κύριος Καμένος, είτε άλλαζε στάση ή αν εμείς αποφεύγαμε την καυτή πατάτα, το εκκρεμές πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά είμαστε εδώ με τις αποφάσεις που η κάθε πλευρά έχει πάρει. Το αίτημα συνεπώς για ψήφο εμπιστοσύνης και η συναφής κοινοβουλευτική διαδικασία δεν υπηρετούν κάποια ιδιωτελή ή μικροκομματική σκοπιμότητα, ούτε συνιστούν κάποια πολιτική κρίση, αλλά συνιστούν μια διαδικασία κανονική, φυσιολογική, προβλέψιμη από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, μια πράξη δημοκρατικής και εθνικής ευθύνης. Και μου κάνει εντύπωση για όσους παρακολουθούν τις αγορές ότι όλες αυτές τις ημέρες το επιτόκιο του ελληνικού ομολόγου όχι μόνο δεν αυξήθηκε, όπως θα περίμενε κάποιος λόγω της προσωρινής αβεβαιότητας, αλλά ήταν, νομίζω, είναι σταθερό, ίσως και μειώθηκε κάπως. Δεν θα ήθελα να κάνω προβλέψεις εγώ για το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών. Άκουσα τον κύριο Αμυρά να κάνει προβλέψεις. Με έκπληξη τον άκουσα να λέει αυτό που είπε. Και θέλω να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Όσοι συμφωνούν με τη συνθήκη των Πρεσπών και την ψηφίζουν, δεν κάνουν χάρη στην κυβέρνηση. Υπηρετούν μια δική τους επιλογή.
Μια επιλογή που εμείς τουλάχιστον, ή πολλοί από όσοι είμαστε εδώ, από την πλευρά της αριστεράς, αυτή την επιλογή την είχαμε κάνει από το 1992. Μάιος του 1993 δηλώθηκε επίσημα η θέση για τους 2,5 όρους, δηλαδή για σύνθετη νομοσία. Και είμαστε περήφανοι που σήμερα μπορούμε αυτή την επιλογή να την υλοποιήσουμε. Και όσοι δεν έχουν αυτή την επιλογή και θέλουν να κάνουν άλλη, να δώσουν άλλη ψήφο, είναι σεβαστή η επιλογή τους. Αν κάποιος όμως συμφωνεί ότι το πρόβλημα πρέπει να λυθεί, αν κάποιος συμφωνεί ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι ένας αποδεκτός συμβασμός, αλλά δεν ψηφίζει από πείσμα, φοβάμαι ότι αυτό είναι αυτοκτονικό για τον ίδιο, δεν είναι τιμωρία της κυβέρνησης. Είναι αυτή η κρίση ταυτοτήτων που έλεγα πριν. Και πολλά κόμματα διαλύονται όταν ακριβώς δεν έχουν ταυτότητα. Δικαίωμά τους να κάνουν όποιοι, ο καθένας ό,τι θέλει. Θα ήθελα όμως να κάνω ορισμένες διαπιστώσεις και να κλείσουμε αυτές. Η βασική διαπίστωση που θέλω να κάνω είναι ότι η κυβέρνηση θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα βγει πολιτικά πιο ενισχυμένη και πιο ομοιογενής, θα έλεγα, από τη διαδικασία αυτή. Δεύτερο, πιστεύω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα επικυρωθεί, διότι υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία που είναι υπέρ της Συμφωνίας και πιστεύω ότι τελικά αυτή η πλειοψηφία θα εκφραστεί. Τρίτον, θα επιβεβαιωθεί έτσι η πολιτική σταθερότητα της χώρας και θα γίνει ακόμη πιο σαφής η προοπτική και το κυβερνητικό έργο θα γίνει ακόμη πιο εντατικό. Θα ακολουθήσει μία φάση έντονου, μετά τις πληροφορίες αυτές, έντονου κοινοβουλευτικού και θεσμικού έργου. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός χθες, θα δρομολογηθεί η συνταγματική αναθεώρηση, θα επανακαθοριστούν οι σχέσεις κράτους-εκκλησίας, θα ψηφιστούν μια σειρά από σημαντικά νομοσχέδια που αποκαθιστούν κοινωνικά δικαιώματα, επουλώνουν πληγές που άφησε η κρίση, όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, το νέο πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας, επιδότηση ενοικίων κλπ. Παράλληλα, αν δεν υπάρξουν αρνητικοί εξωτερικοί παράγοντες, η χώρα θα μπορέσει να βγει την κατάλληλη στιγμή στις αγορές, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Οικονομικών, όπως έχει εξηγήσει ο Υπουργός, ο κ. Σακαλώτος. Με τον τρόπο αυτό, αφενός με τα κοινωνικά μέτρα, και αφετέρου με την έξοδο στις αγορές, θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δυνατότητα της δημοκρατίας και της πολιτικής να απαντούν σε κοινωνικές ανάγκες και να απειλούν προβλήματα. Και δεύτερον, θα ενισχυθεί και η εμπιστοσύνη των επενδυτών προς τις δυνατότητες και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό και με την ιδιότητα του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης να πω ότι η εικόνα που παρουσιάζει ο κύριος Μητσοτάκης στην ελληνική οικονομία, εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά δυστυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις και στο εξωτερικό, δεν είναι ακριβής, είναι παραπλανητική. Είναι μια εικόνα η οποία αδικεί τις θυσίες του ελληνικού λαού και τις προοπτικές της οικονομίας. Και δεν είναι ακριβής αυτή η εικόνα, διότι έχουμε μπει σε μια φάση ανάκαμψης. Και δεν το λέμε εμείς, το λένε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί. Το βλέπει ο κόσμος. Δημιουργούνται θέσεις εργασίας. 360.000 τα τελευταία 3 χρόνια. Άλλες μόνιμες, άλλες όχι μόνιμες. Ανοίγουν νέες επιχειρήσεις. 14.700 περισσότερες νέες επιχειρήσεις πέρυσι από όσες έκλεισαν. Αυξάνουν οι εξαγωγές με ισχυρό ρυθμό. Αρχίζει και ανακάπτει και το λιανικό εμπόριο και η οικοδομή. Βεβαίως είναι στην αρχή ακόμα. Άρα έχουμε μία ανάκαμψη η οποία γενικεύεται. Χθες με ενημέρωσαν, διότι δεν δημοσιεύτηκαν ακόμα επίσημα, ότι οι καταθέσεις ιδιωτών τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν, εισέρευσαν στις τράπεζες πάνω από 4 δισεκατομμύρια. Και το 2018 θα κλείσει με αύξηση των καταθέσεων κοντά στα 10 δισεκατομμύρια. Δεν είναι ευκαταφρόνητα αυτά τα μεγέθη. Ενημερώθηκα επίσης ότι στις εκδόσεις εντόπων γραμματείων που κάνουμε, οι ξένοι επενδυτές αυξάνουν, έχουν μια σταθερά αυξανόμενη παρουσία. Και μάλιστα σε μια πρόσφατη έκδοση
πήραν το 85% των, κάλυψαν το 85% της έκδοσης. Δεν λένε τίποτα αυτοί οι αριθμοί σε εσάς, της Νέας Δημοκρατίας. Δεν δείχνουν, θα χρειαστώ ένα λεπτό και θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε. Δεν πιστοποιούν μια ισχυρή ανάκαμψη της εμπιστοσύνης και μια ορίμαση των συνθηκών να βγούμε και στις αγορές ξανά. Και εν πάση περιπτώσει, να το θέσω αλλιώς, εάν τους επόμενους μήνες, εάν τις επόμενες εβδομάδες η χώρα βγει στις αγορές, θα αναγνωρίσετε ότι αυτή η καταστροφολογία που κάνετε δεν ευσταθεί και αντίθετα κάνει ζημιά στη χώρα. Διότι, βεβαίως, η κληρονομιά της κρίσης είναι νοπή. Οι πληγές είναι βαθιές. Αβεβαιότητες και κίνδυνοι υπάρχουν. Και για μας και για όλες τις χώρες. Αλλά για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα, δεν θα το κάνουμε καταστροφολογώντας από το πρωί στο βράδυ, αλλά θα το κάνουμε αναγνωρίζοντας ό,τι πετυχαίνουμε και αξιοποιώντας το προς όφελος του λαού, πρωτίστως προς όφελος των αδυνάτων. Επανέρχομαι λοιπόν στις προοπτικές. Μετά από όσα είπα ήδη, θα ακολουθήσει αμέσως στις επόμενες εβδομάδες και μήνες η ψήφιση σημαντικών νομοσχεδίων και η πραγματοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών αυτή τη φορά μεταρρυθμίσεων και όχι μεταρρυθμίσεων λιτότητες, με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, που όπως ενημέρωσα τη Βουλή κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, τα νομοσχέδια αυτά θέτουν τις βάσεις, δημιουργούν το θεσμικό πλαίσιο για το νέο πρότυπο ανάπτυξη, για το οποίο πάρα πολύ σε αυτή την αίθουσα μιλούμε. Μια ανάκαμψη βιώσιμη, δίκαιη, βασισμένη στη γνώση. Αναφέρω ενδεικτικά το σχέδιο νόμου για τις μικροπιστώσεις, το οποίο είναι ήδη σε διαβούλευση, το νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις, το οποίο θα έρθει σύντομα, για την αντεξιακή τράπεζα, για τον πολυετή σχεδιασμό των δημοσίων επενδύσεων κλπ. Στη συνέχεια αυτών προχωρούμε στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου 2021-2027, του νέου ΕΣΠΑ δηλαδή και όχι μόνο, αλλά και των μεγάλων μετασχηματισμών που θα διαμορφώσουν τη νέα μεταμνημονιακή Ελλάδα. Στην ουσία πρώτη για τις μεγάλες, τις αδρές γραμμές, πάνω στις οποίες θα κινηθεί η ελληνική οικονομία και η κοινωνία την επόμενη δεκαετία και πέραν αυτής. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όλα όσα ανέφερα ήδη, από τη συνεγματική αναθεώρηση ως την διαμόρφωση του κατώτατου μισθού, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την αποσαφήνιση των σχέσεων κράτους-εκκλησίας, το σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περίοδου, όλα αυτά και πολλά άλλα, αποτελούν μέτωπα, μπορούν να λειτουργήσουν σαν πεδίο διαλόγου και κοινής δράσης με ευρύτερες δυνάμεις, μπορούν να λειτουργήσουν ως η συγκολητική ύλη προοδευτικών συμμαχιών και συνεργασιών. Ζητούμε λοιπόν την ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και για το έργο που έχει επιτελεστεί ως τώρα, δύσκολες συνθήκες, και για το έργο που απομένει να υλοποιήσουμε, αλλά κυρίως θα έλεγα για την προοπτική που εκπροσωπεί το πρόγραμμά μας, την προοπτική μιας προοδευτικής Ελλάδας σε αντιπαράθεση με μια λογική παλινόρθωσης που ακούσαμε πριν εδώ στην αίθουσα αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, μια ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό, θέμα κυβερνητική μεταβολή. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε την τιμή να παρακαλέσουμε, όπως ανακοινώσετε στο Σώμα, ότι με το 5/15/2019 προεδρικό διάταγμα, συγγνώμη, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5/15/2019, τόμος Α, έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις που υπέβαλαν η Μαρία Κόλια Τσαρουχά από τη θέση της Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και Νικόλος Μαυραγάνης από τη θέση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών και απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. Στο το βήμα παρακαλώ να έρθει ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης. Για 12 λεπτά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η μεγαλύτερη προσβολή του Συντάγματος είναι η καταστρατήγησή του. Η εικονική περιγραφή του τύπου του και ο ευτελισμός της ουσίας του.
Με τον τρόπο αυτό το Σύνταγμα γίνεται ένα χαρτί, χωρίς κανονιστικό, αλλά και χωρίς αξιακό περιεχόμενο. Τα φαινόμενα που ζούμε είναι φαινόμενα ακραίας θεσμικής παρακμής. Είναι ένα στάδιο μετά την θεσμική εκτροπή που ζήσαμε, κυρίως στον χώρο της δικαιοσύνης. Με την συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης να εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη και να την μετατρέπει σε όπλο άσκησης πολιτικών παρεμβάσεων. Με την συντριπτική πλειονότητα των εντίμων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών να αθίστανται στο όνομα του κράτους δικαίου και της συνείδησής τους. Αυτά τα φαινόμενα της θεσμικής παρακμής καταλήγουν στο να σχηματιστεί μία τεχνητή κοινοβουλευτική πλειοψηφία που είναι πλειοψηφία, συγγνώμη για την έκφραση, πολιτικών ρεταλιών. Η δεκαετία του 1960 οχριά μπροστά σε αυτά που γίνονται εν έτη 2019. Ασεβούν κατά του κοινοβουλευτικού συστήματος διακυβέρνησης όσοι το θεωρούν συνώνυμο του πολιτικού τυχοδιοκτισμού. Και είναι ιστορικά και δημοκρατικά αφθάδης η χθεσινή προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να συγκρίνει αυτά που κάνει και οργανώνει πρωτίστως ο ίδιος με τον σχηματισμό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και Ευρύτατης Συνένεσης τον Νοέμβριο του 2011 υπό τον Λουκά Παπαδήμου. Η κυβέρνηση εκείνη της οποίας ήμουν ως εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος και υπουργός οικονομικών, είναι η κυβέρνηση που πέτυχε την μεγάλη παρέμβαση στο χρέος, πάνω στην οποία οικοδομεί τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση του υπουργού κυρίου Τσακαλώτου, που χάσκει ανεπιγνώστος. Οικοδομεί λοιπόν η κυβέρνηση όλες τις παρεμβάσεις που κάνει προκειμένου να διευκολύνει τη βιωσιμότητα του χρέους, γλύφοντας βεβαίως εκεί που έφτυνε, διότι υιοθετεί αναδρομικά τη δική μας στρατηγική και αποδέχεται πανηγυρικά ότι όλα όσα έλεγαν από το 2010 και μετά, αλλά κυρίως από το 2015 έως την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου, ήταν λόγια του αέρα, επικίνδυνα. Ήταν προσβολές του εθνικού συμφέροντος. Ήταν λόγια πράξης που έμπλαψαν ανεπανόρθωτα δυστυχώς την εθνική οικονομία. Ο κύριος Τσίπρας και οι περί αυτών να εμφανίζονται τώρα οπαδοί της ελεύθερης εντολής των βουλευτών που σαν μελισσούλες μπορούν να πετούν από κομματικό λουλούδι σε κομματικό λουλούδι και το λένε αυτό αυτοί που επέβαλαν ηθικά τις παραιτήσεις του κυρίου Γαβριήλ Σακελαρίδη και της κυρίας Κατριβάνου από τις βουλευτικές τους έδρες, γιατί αυτές ανήκαν στο κόμμα. Αλλά δεν ανήκουν στο κόμμα οι έδρες των βουλευτών που στηρίζουν χωρίς προγραμματικό θεμέλιο και χωρίς ηθική βάση την τεχνητή πλειοψηφία που προσπαθεί να συγκροτήσει ο κύριος Τσίπρας. Και ποιοι το κάνουν αυτό? Ποιοι κάνουν αυτή την σύνθεση? Αυτοί που κατήγγυλαν με το πιο